Θέλω να καταλάβουν οι τηλεθεατές, γιατί το έλεγα κιόλας, τι έχει συμβεί ακριβώς με τον Αλέξη Γεωργούλη και την Εύα Καϊλή. Γιατί λίγο είναι μπερδεμένο και συγκεχημένο στους τηλεθεατές. Τι ακριβώς, γιατί ακριβώς κατηγορείται και τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα ξεκινήσω με σένα, Μαράκι μου. Προηγούνται οι γυναίκες, Δημήτρη. Βέβαια, εννοείται. Γιατί μια μέρα οι γυναίκες θα στο ξυρίσουν γι' αυτό το μουστάκι που αφήνει. Το ξυρίσω την Παρασκευή, εγώ άσε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γεωργούλη, έτσι, όχι από την κυρία Καϊλή. Ναι, από τον κύριο Γεωργούλη. Ζήνα, οι πληροφορίες φτάνουν με το σταγονόμετρο από τις Βρυξέλλες και εμείς θα μεταφέρουμε σήμερα αυτά που μπορούμε να μεταφέρουμε. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι από το δικό μας ρεπορτάζ δεν προκύπτει σεξουαλική παρενόχληση, αλλά μιλάμε για σωματική βία. Μάλιστα κάποιοι μιλάνε για βαριά σωματική βία, αυτό μένει να το δούμε. Σύμφωνα με τις κατηγορίες πάντα. Με τις καταγγελίες. Καταγγελίες. Με τις καταγγελίες για την ώρα. Να διευκρινίσουμε ότι ο κύριος Γεωργούλης, όσο ήταν ευρωβουλευτής, δεν είχε γίνει δηλαδή άρση της ασυλίας του, δεν μπορούσε να έχει και πληροφορίες για το τι ακριβώς ψάχνουν οι αρχές. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται, μα δεν ήξερε. Ναι, μπορεί και να μην ήξερε τι ακριβώς ψάχναν οι αρχές. Ήξερε ωστόσο ότι υπάρχει σε βάρος του κάποια καταγγελία από μια γυναίκα. Το δικό μου ρεπορτάζ δεν μιλάει για σχέση μεταξύ τους, γιατί από την πλευρά του κυρίου Γεωργούλη αυτό αφήνεται να εννοηθεί. Μιλάμε για δύο ανθρώπους, νέους, Έλληνες, που βρέθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκείνη εργαζόταν εκεί. Ο Αλέξης Γεωργούλης ήταν ευρωβουλευτής. Υπήρχε ενδεχομένως ένα φλερτ. Να σου πω κάτι κιόλας, Δημήτρη, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, έχει σημασία γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε. Δεν τη βρήκε στο διάδρομο του Ευρωκοινοβουλίου και την πλάκωσε στο ξύλο. Όχι, όχι. Άρα είχαν μια επαφή, δεν ξέρω εγώ τι σχέση. Αυτό λοιπόν δεν έγινε τώρα, έγινε πριν από 2,5 χρόνια. Θέλω να τονίσω ότι πριν από 2,5 χρόνια υπήρχαν φήμες για μια έντονη φιλονικία που είχε ο Αλέξης Γεωργούλης με αυτήν την γυναίκα. Τις φήμες αυτές τις είχαν ακούσει και ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες. Δεν μπορώ να ξέρω αν είχαν φτάσει στα αυτιά του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο, στους διαδρόμους μιλούσαν για μια έντονη φιλονικία. Ο ίδιος έσπευδε να διαβεβαιώσει ότι πρόκειται για μια προσωπική του υπόθεση που δεν αφορά σε τίποτα την θέση του, δεν αφορά σε τίποτα το Ευρωκοινοβούλιο. Ωστόσο, η γυναίκα αυτή, η οποία λόγω της ιδιότητάς της, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω, γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ, Ζήνα, που τη βλέπω παντού, τη φωτογραφία της, το όνομά της, την ιδιότητά της. Είναι σαν, δεν ξέρω αν υπήρξε βιασμός, είναι σαν να τη βιάζουμε εκ νέου. Λόγω της ιδιότητάς της, λοιπόν, η γυναίκα αυτή ήξερε τι έπρεπε να κάνει, ποιες ενέργειες δηλαδή να ακολουθήσει και να καταγγείλει το θέμα στις αρχές. Έπαιξε ρόλο η ιδιότητά της, όπως έπαιξε ρόλο και η ιδιότητα του Αλέξη Γεωργούλη, στο να είναι πιο προσεκτικές οι βελγικές αρχές. Κάνανε πάρα πολύ προσεκτική έρευνα και δουλειά, γι' αυτό και καθυστερήσανε. Έπαιξε ένα μικρό ρόλο και το ότι ανέστειλε τις λειτουργίες του το Ευρωκοινοβούλιο λόγω κορονοϊού. Άρα κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες δεν ήταν εύκολα προσεγγίσιμοι. Μόλις λοιπόν ήταν έτοιμες οι βελγικές αρχές, ζήτησαν άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μόλις ο ίδιος ενημερώθηκε γι' αυτό, ζήτησε να γίνει άρση της ασυλίας του και να παραιτηθεί. Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι άλλο, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιος είναι. Να δούμε την ανακοίνωση του Αλέξη Γεωργούλη. Αμέσως έρχομαι, Πέτρο, Δημήτρη, πραγματικά κύριε Ταοξή, εννοείται. Είναι το μείζον θέμα πραγματικά, διότι έχει γίνει πολλή κουβέντα και πολύ μπερδεμένη κουβέντα. Την χάνει να τη γνωρίζω τη συγκεκριμένη. Είναι πρώτη ξαδέρφη του πρώτου μου ξαδέρφου. Με αυτό το κοριτσάκι λοιπόν, με αυτή την κοπέλα έχουμε μεγαλώσει μαζί. Τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Θα μας τα πεις. Εξαίρετη επιστήμονας. Για να δούμε το τι ακριβώς. Να δούμε τι είπε ο Αλέξης Γεωργούλης και αμέσως μετά ερχόμαστε εδώ για να διευκρινίσουμε, διαλευκάνουμε τι ακριβώς έχει υποθεί μέχρι τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είναι λίγο συγκεχημένα. Εδώ εμείς μιλάμε για κακοποίηση και όχι για σεξουαλική κακοποίηση. Για κακοποίηση, ξυλοδαρμό. Παρακαλώ. Δυστυχώς, ζούμε σε δύσκολες και επικίνδυνες εποχές. Προς μεγάλη μου έκπληξη, πληροφορούμε ότι υποβλήθηκε σε βάρος μου καταφανώς ψευδής και συκοφαντική καταγγελία για περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν 3 χρόνια. Απέναντι σε αυτήν την ψευδή και προσβλητική επίθεση, που πραγματοποιείται μάλλον όχι τυχαία λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, προτίθεμαι να δώσω τη μάχη μου στη δικαιοσύνη για την αλήθεια και την αποκατάσταση του ονόματός μου, ετούμενος ο ίδιος την άρση της ευρωβουλευτικής μου ασυλίας.
Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή δεν θέλω επουδενή να επηρεάσω τον αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε όλα τα επίπεδα, με ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των οργάνων του κόμματος και υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του κόμματος, καθώς και από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με εκτίμηση, Αλέξης Γεωργούλης. Έλα Δημήτρη μου, δώσε μας τι επιπλέον και αμέσως μετά να μπει ο Πέτρος μας. Ναι, εντάξει, ο Αλέξης Γεωργούλης έθεσε αυτόν εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια έπεσαν από τα σύννεφα στην Κουμουνδούρου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, διότι σύμφωνα και με άλλες πληροφορίες, να επιβεβαιώσω αυτό που είπε και η Μαρία Παναγοπούλου, γνώριζαν, μάλιστα φαίνεται ότι ο κ. Παπαδημούλης, που είναι επικεφαλής της Ευρωομάδας, τον είχε καλέσει τότε πριν από 2 χρόνια στο γραφείο του και τον είχε ρωτήσει τι ακριβώς είναι αυτές οι φήμες που υπήρχαν στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο ίδιος ο κ. Γεωργούλης φαίνεται ότι είπε ότι είναι ένα προσωπικό θέμα, δεν είναι κάτι, είναι μια προσωπική έτσι, φιλονικία που έχω με ένα άτομο. Οπότε έμεινε εκεί η υπόθεση. Τώρα όμως που ζητήθηκε η άσκηση. Το διέψευσε, δηλαδή, συγγνώμη. Όχι, είπε, είναι μια προσωπική κόντρα που έχω με μια κυρία. Και προφανώς... Δεν διέψευσε τη γνωριμία του με την κυρία. Όχι, δεν το διέψευσε. Συγγνώμη Δημήτρη, ναι. Μάλιστα το απέδωσε σε αντιζηλία γυναικεία. Σωστά. Άφησε να εννοηθεί δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα είχε ενοχληθεί γιατί ο ίδιος συνέχισε τη ζωή του με μια άλλη γυναίκα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Είχε μια σχέση αυτό με άφησε Ιταλία. Να φανεί ο Αλέξης Γεωργούλης. Ναι. Ότι είχε μια σχέση με μια κυρία από την Ιταλία, υπήρχε μια αντιζηλία μεταξύ των δύο και γι' αυτό έγινε η καταγγελία. Εκεί το απέδωσε τότε τουλάχιστον. Τώρα μιλά για ένα κατασκευασμένο ψέμα εδώ, για ένα γεγονός που δεν υφίσταται. Πάντως, μου λέγατε στην σύσκεψη έτσι που κάναμε, γιατί σήμερα η σύσκεψη είχε πολλή κουβέντα, ότι παίζει το ενδεχόμενο να υπάρξει και να έρθει στο φως και άλλη καταγγελία που αφορά στο ίδιο πρόσωπο. Ναι, όντως αυτή η φήμη... στον Αλέξη Γεωργούλη. Στον Αλέξη Γεωργούλη. Αυτή όντως η φήμη κυκλοφορεί έντονα τις τελευταίες ώρες, ότι υπάρχει άλλη μία περίπτωση, η οποία πιθανότατα να δει το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ίσως ώρες. Βέβαια, με επιφύλαξη το μεταδίδουμε αυτό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ζητήματα και ανοίγουν στόματα. Δηλαδή, όταν έρχεται κάτι στο φως, το έχουμε δει και με άλλες περιπτώσεις αυτό, έρχονται και άλλοι για να επιβεβαιώσουν μία πιθανή συμπεριφορά που μπορεί να έχουν κάποια πρόσωπα. Πάντως, όλα είναι. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην προεκλογική περίοδο. Πρόσεξα. Ναι, δεν συνέβησαν την προεκλογική περίοδο. Η καταγγελία έγινε στην αστυνομία πριν από 3 χρόνια. Απλώς τώρα ήρθε στο φόρο. Τώρα ο εισαγγελέας απλά ζήτησε την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή. Είναι μια διαδικασία. Γυναίκα εισαγγελέας. Λοιπόν, ζήτησε τώρα την άρση της ασυλίας. Γι' αυτό είναι τώρα. Δεν συνδέεται με την προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι αποσυνδεδεμένο. Γιατί δεν συμφωνούμε. Γιατί το λέτε αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν. Συνομώτησε η εισαγγελέα του Βελγίου. Να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Είμαι κατά της βίας εναντίον οποιασδήποτε γυναίκας. Όλοι μας. Τις γυναίκες δεν τις χτυπάς ούτε με τριαντάφυλλο ούτε με ορχιδέες. Ξεκάθαρα πράγματα. Όμως μια υπόθεση η οποία έχει αναφυεί πριν από 3 χρόνια πώς συνομώτησε το όλον σύμπαν σήμερα, ένα μήνα πριν από τις εκλογές και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις εις βάρος και του Ευρωβουλευτή και βεβαίως να δέχεται και το κόμμα του τον απόϊχο, τον αντίκτυπο μιας υποτιθέμενης βιοπραγίας του κυρίου Γεωργούλη κατά συγκεκριμένης κουμπάνης. Άρα πήγε η κυβέρνηση, πίεσε το Βελγίδα εισαγγελέα και λέει τώρα που έχουμε εκλογές στην Ελλάδα όμως, να ζητήσετε την άρση της ασυλίας. Η ανθρωποφαγία στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό είναι να λάβει διαστάσεις λέλαπας. Είναι να λάβει διαστάσεις λέλαπας. Κυβερνάει και το Βέλγιο, Μητσοτάκης δηλαδή. Εγώ δεν μιλάω πάνω σε εσάς και δεν μπορώ να σας ακούσω. Δεν μπορώ να σας ακούσω. Θα σας πω 2 πράγματα. Είναι να λάβει διαστάσεις λέλαπας. Τα βλέπετε κάθε μέρα στα δικαστήρια, μέσα στα δικαστήρια, έξω από τα δικαστήρια, στην πολιτική εικονίστρα παντού. Για την Ελλάδα όμως. Γιατί επέλεξαν, όποιος επέλεξε. Ποιος επέλεξε. Και πόσο αθώοι πρέπει να είμαστε για να πούμε όλο τυχαίως επελέγει η χρονική στιγμή ένα μήνα πριν. Και παράλληλα έχει κληθεί σε κανένα δικαστικό όργανο. Ποιος? Ο Γιώργος. Ήταν ευρωβουλευτής. Ήταν ευρωβουλευτής. Έχει κληθεί. Ας αρθεί η βουλευτική του ασυλία. Τι γίνεται τώρα. Ακούστε. Σκεφτείτε ότι εδώ που μιλάμε τώρα πάει κάποιος κάποια και σας καταγγέλει εσάς, εμένα, για μια οποιαδήποτε άδικη πράξη. Ναι. Για σκεφτείτε την άλλη μέρα, χωρίς να έχουν εκκινήσει δικαστικές διαδικασίες, να δείτε το πρόσωπό σας στην τηλεόραση και να υποστείτε
καταστροφικές συνέπειες. Δεν έγινε αυτό. Συγγνώμη, Πέτρο. Δηλαδή ήρθε το Πασόκ τώρα και είπε, επειδή εμείς έχουμε την Καϊλή, το σκάνδαλο με την Καϊλή, ας βγάλουμε ένα σκάνδαλο. Εγώ δεν λέω για κανένα κόμμα. Εγώ δεν λέω για κανένα κόμμα τίποτα. Αλλά πείτε στον κόσμο που μας ακούει, πόσο τυχαίο είναι ότι 2,5-3 χρόνια μετά, τώρα ξεκινήσανε. Γάρε Βασίλη, το πολιτικό κεφάλαιο που ακούει στο όνομα Αλέξη Γεωργούλη, δηλαδή συνωμότησε το σύμπαν για τον Γεωργούλη. Δεν ξέρω τι. Τέσσερα χρόνια στην Ευρωβουλή. Δεν είναι μόνο Γεωργούλη. Πίσω από τον Γεωργούλη είναι ένα μεγάλο κόμμα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσε με λίγο. Έχει και τον αντίκτυπο. Γιατί. Δεν βάλετε ένα κόμμα. Πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι που να είναι μεμτό για τον. Ποιο ο Γεωργούλη, ποιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάλετε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γεωργούλης ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι όπως τα έχει πει ο Δημήτρης και η Μαρία. Πρόκειται για μία επιστήμονα, μία κοπέλα η οποία, επαναλαμβάνω, έχει πτυχία, δουλεύει στο Ευρωκοινό. Την οποία και γνωρίζεις. Τη γνωρίζω προσωπικά από μικρό παιδί. Και πρέπει να μου είχε αναφέρει κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο εγώ δεν έδωσα σημασία. Λοιπόν, αυτή η καταγγελία γίνει πριν 2,5-3 χρόνια στις βελγικές αρχές. Και από τότε τι έγινε. Έρευνα. Στην ελληνική έρευνα. Πολιτική σκηνή τι έγινε. Βελγικές... Δεν έπρεπε να καταγγείλουν από τότε Βασίλη, στο κόμμα του, στη Βουλή, εδώ και στην ομάδα. Το θέμα δεν ανακοινήθηκε ούτε από την καταγγέλουσα, ούτε από κανένα κόμμα, ούτε από καμία κυβέρνηση. Ανακοινήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη. Οι βελγικές αρχές λοιπόν όλο αυτό το διάστημα έκαναν την έρευνά τους. Πρέπει να σου πω ότι η καταγγελία είναι ιδιαίτερα σοβαρή σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχω. Και μάλιστα υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι έχουν καταθέσει για αυτά τα οποία φέρεται να έχει υποστεί να σας συγκεκριμένη καταγγελία. Αν αθωωθεί ο Γεωργούλης, μα δεν το τι θα γίνει, θα έχει το καταδικάσει. Δεν εκτέλεσε το έργο. Η διαδικασία σου εξηγώ λοιπόν. Έχει γίνει έρευνα από τη βελγική δικαιοσύνη. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι έχουν πάει και έχουν καταθέσει πλην του φερόμενου ως θύματος. Και η ιστορία αυτή δεν έχει ανακοινηθεί ούτε από την ίδια, ούτε από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη. Πέτρο, εισαγγελικό πόρισμα πήγε στον εισαγγελικό. Ανακοινήθηκε από άλλα κόμματα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα τώρα. Το λέω αυτό γιατί η Μαρία υπόμνησε κάτι τέτοιο. Από άλλα κόμματα στην Ελλάδα προεκλογικό. Κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει τη βελγική δικαιοσύνη, Βασίλη μου. Για όνομα του Θεού. Γιατί δεν ακούτε αυτό που σας λέει και ο Βασίλη. Ναι, αλλά μην τον φάτε όλοι μαζί. Ακούστε δεν τον. Δεν διαφωνούμε. Είναι η θέση του, ναι, διαφωνήστε. Αν ακούσουμε, ναι, βεβαίως. Να υπάρχει πλουραλισμός της απόψης. Ιατροδικαστικό πόρισμα υπάρχει όμως. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τον Πέτρο, αν έχει το ρεπορτάζ. Αν υπάρχει ιατροδικαστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει τον ξυλοδαρμό. Η προδικασία στο Βέλγιο είναι μυστική. Δεν γνωρίζουμε το τι περιέχει ο φάκελος. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω όμως. Αν πήγε η ίδια. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι πρόκειται για πολύ σοβαρότατη καταγγελία. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία σύμφωνα με την πλευρά της καταγγέλουσας που ουσιαστικά αποδεικνύουν το αληθές του λόγου. Υπάρχει ιατροδικαστική καταγγέλουσα, θα ξέρει αν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Πέτρο υπάρχει... μου, το αληθές του λόγου της είναι ξυλοδαρμός. Αυτό που λένε και είναι ο Δημήτρης. Κακοποίηση. Κακοποίηση. Όχι σεξουαλική κακοποίηση. Κακοποίηση. Ζήνα είναι ένα λεπτό σημείο που υπάρχει μία παραπάνω πληροφορία την οποία δεν μπορούμε να μεταδώσουμε. Εντάξει, ναι, απλώς. Καταλαβαίνω, έτσι να διευκρινίσουμε το, ναι. Την καταγγελία της, έτσι, ας πούμε. Μάλιστα να πρέπει να πούμε ότι το κόμμα στο οποίο ανήκει, γιατί είναι πολιτικό στέλεχος συγκεκριμένη κυρία, ουσιαστικά εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ταουξή, και να το ακούσετε αυτή, για τη διαρροή των φωτογραφιών της και του ονόματός της. Η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει βγει και από ό,τι πληροφορούμε δεν θα βγει πουθενά, γιατί δεν θέλει να... εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα για πολιτικούς λόγους και επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για καταγγελία η οποία έχει γίνει. Πάντως έχει γίνει πολιτικό χρόνια. Σκάνδαλο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Α, υπάρχει θέμα. Τι να πολιτικό κάνουμε σκάνδαλο. Όταν αποκαλύπτει. Αν γινόταν ένα χρόνο πριν, θα είχε τις διαστάσεις που έχει πάρει. Ακριβώς τις χρόνια πριν. Δεν θα τις έχει πάρει. Δηλαδή είμαστε ευαίσθητοι στη βία μόνο προεκλογικά. Αυτό λέτε, γι' αυτό μας εγκαλείτε. Αυτό καταλάβατε. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλάβατε. Μάλλον όχι δεν καταλαβαίνετε. Απλώς πετάτε την μπάλα στην εξέδρα για να διαστρέψετε. Για να διαστρεβλώσετε αυτά που είπα. Και δύο χρόνια είμαι πριν κατά... και 10 χρόνια πριν. Όχι. Ήταν η πρώτη μου λέξη. Είμαι κατά της βίας, κατά οποιασδήποτε γυναίκα. Δεν είπα εγώ δεν. Αλλά δεν μου αρέσει η ανθρωποφαγία και δεν μου αρέσουν τα πολιτικά παιχνίδια και οι βυζαντινισμοί παραμονές των εκλογών. Που ψάχνει το κάθε κόμμα πώς θα πλήξει το άλλο. Άρα να το κουκουλώσουμε. Να το κουκουλώσουμε λοιπόν. Όχι κύριε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή. Να μην πάει στη δικαιοσύνη. Να σας πω. Στη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσες καταγγελίες και πόσες αιτήσεις για άρση βουλευτικής ασυλίας υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολλές.
Για ποια δική μας. Για πάρα πολλά. Για, ποια, άλλο για να πάρα πολλά. Κόκκινο, άλλο έχουν βγει, έχουν τώρα, βγει να τα δείτε πριν γίνει η άρση της ασυλίας και πριν πάει στη δικαιοσύνη. Ναι, όχι, δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει. Ότι τρία χρόνια τώρα ήταν στο παρασκήνιο αυτή η υπόθεση. Τώρα λοιπόν έρχεται μια ανακοίνωση του Αλέξη Γεωργούλη που μιλά για ότι φεύγει από το Ευρωκοινοβούλιο μόνος του. Έρχεται μετά από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει όχι εμείς τον διώξαμε και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια έρευνα δημοσιογραφική από εμάς για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εκεί προκύπτει και έρχεται ο Δημήτρης και η Μαρία και λένε ότι υπάρχει κακοποίηση. Δεν έχουμε ιατρική έρχεται ο Πέτρος, μισό λεπτά, δεν έχουμε ο Πέτρος καταθέσεις. Που γνωρίζει καλά αυτό το κορίτσι και λέει ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Τώρα έρχεται πολιτική εκμετάλλευση σταδιακά και προχωράει η έρευνα. Εδώ είμαστε, Κέλλη μου. Αυτό συζητάμε. Εγώ έχω να πω και σαν εγκληματολόγος, αλλά και σαν μια νέα γυναίκα, ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή δεν υπάρχουν, πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι νέα άτομα αρχίζουν και μιλάνε και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν επιλογές. Γιατί εγώ μιλάω πάντα ανοιχτά και εγώ όταν είχα κάνει τα πρώτα μου βήματα, δυστυχώς όποιος φτιάχνει ένα όνομα, βρίσκει σαν ευκαιρία να καπηλεύεται νέα άτομα ανεξάρτητα από το αν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και στα πλαίσια του εργασιακού εκφοβισμού, του μόμπινγκ, όπως λέμε. Άρα είναι ευκαιρία τέτοια θέματα να αναδεικνύονται και να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, και οι γυναίκες και οι άνδρες, ότι υπάρχουν οι επιλογές. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κάνει μάλιστα κάτι πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Υπάρχει μια χρυσή, ένας χρυσός κανόνας που λέει μηδενή δίκην δικάσεις. Πριν αμφίν, μίζουν να ακούσεις. Μη σπέψεις να καταδικάσεις κάτι. Δεν το καταδικάσαμε τον κύριο Γεωργούλη, αγαπητέ Βασίλη. Δεν το αμφισβήτησα. Μέσα στα δικαστικά έδρανα, μέσα στα γραφεία των ανακριτών, μέσα στα γραφεία των εισαγγελέων. Εδώ έχει σπέψει όλη η Ελλάδα, όλα τα μίντια. Όλα τα μίντια. Ο ίδιος το ανακοίνωσε, κύριε, για τα ουξή στα social media. Προφανώς. Και να πω πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Ιωάννου, με συγχωρείτε, για τον εργασιακό χώρο. Είναι ως αποτέλεσμα του σάλου που έχει ξεσπάσει μέσα στον ελλαδικό χώρο. Μα νομίζω ότι η ανακοίνωση του, μισό λεπτάκι, διότι όπως ξέρετε έχουμε ομάδες όπου δουλεύουμε μεταξύ μας. Η Ρία Τσοχαντάρη έγραψε το εξής που ήρθε σε επαφή και επικοινωνία με την ομάδα του Αλέξη Γεωργούλη που διαχειρίζεται, ξέρω εγώ, την γραμματιακή του υποστήριξη, να μην πω κάτι παραπάνω. Ότι ευνηδιάστηκαν και εκείνοι από αυτό. Μέχρι και οι ίδιοι, δηλαδή, μέχρι και οι ίδιοι που τους είπε βγάλτε αυτό το δελτίο τύπου, βγάλτε αυτή την ανακοίνωση, έπαθαν σοκ γιατί λοιπόν, δεν τους είχε προετοιμάσει. Εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα πολιτικός. Δεν δεχόταν πιέσεις και αν κάποιος δεν τον ειδοποίησε ότι δεν το ξέρω αυτό. Πάρε θέση αν γιατί θα βρεθεί στα μανταλάκια. Πάντως το θέμα στη δημοσιότητα, κύριε Ταουξή, προέκυψε από τη δική του ανάρτηση. Εδώ πέρα τίθεται και ένα πολιτικό θέμα. Λοιπόν, η καταγγελία, επαναλαμβάνουμε, σοβαρή αφορά κακοποίηση και ένα άλλο αδίκημα το οποίο φέρεται να τελεστεί, το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο αναφέρεται. Είναι κάτι παρεμφερές, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να το πω για να μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Τρία χρόνια έχει γίνει αυτή η καταγγελία. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν γνώριζαν το παραμικρό. Είπανε δεν γνώριζαν. Δεν πήρανε χαμπάρι. Είπανε ότι υπήρχαν οι φήμες. Ο ίδιος το διέψευσε. Δεν πήρανε χαμπάρι. Υπήρχαν οι φήμες, το είπα πριν. Υπήρχαν οι φήμες στο Ευρωκοινοβούλιο. Τον κάλεσε ο κύριος Παπαδημούλης. Μια υπόθεση σε μια πρακτική. Όφυλαν τότε να το ανακοινήσουν, όχι τώρα. Αρνήθηκε ο ίδιος. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο κύριος Παπαδημούλης φαντάζομαι ότι δεν έκρινε ως σοβαρό για να ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι. Α τα λουστούν λοιπόν τώρα. Προφανώς. Α τα λουστούν τώρα. Την πολιτική ευθύνη, προφανώς. Αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και το ίδιο θα συνέβαινε για οποιοδήποτε κόμμα. Προφανώς. Δεν είναι θέμα Γεωργούλη και ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, να πω λίγο κάτι. Θεωρώ και θέλω να το πω ότι από εδώ και πέρα, επειδή εσείς πάλι μιλάτε με γρίφους ότι ενδεχομένως να υπάρξει και άλλο πρόσωπο το οποίο θα καταγγείλει, πια χρωματίζεται λίγο και πολιτικά. Γιατί αν υπάρχει και άλλο πρόσωπο, γι' αυτό πάλι δεν γνωρίζαμε πριν. Άμα δεν έχει μιλήσει το άλλο πρόσωπο και δεν έχει... Ναι, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, είναι σαν αύριο μεθαύριο. Θέλω να πλήξω εγώ ένα πρόεδρο κόμματος. Υπάρχει μια καταγγελία σε παρελθόντα χρόνο. Ως εφημερίδα το φέρνω μπροστά. Αν ήθελε κάποιος να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δεν θα έπλητε σίγουρα τον κύριο Γεωργούλη.
Σας το υπογράφω αυτό. Αυτό είναι δηλαδή το θεωρείς μηδαμινό. Σας το υπογράφω αυτό. Ναι, αλλά είναι ένα πρόσωπο που πλήττεται. Εγώ λίγο διαφωνώ με αυτό. Είναι πρόσωπο εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Που δεν συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ από το 2019. Είναι στα σπάργανα της νεολαίας. Είχε πάει πρώτα. Ακούστε με ένα λεπτό, διαφωνήστε όσο θέλετε. Είχε πάει πρώτα στη Νέα Δημοκρατία για να πολιτευτεί ως ευρωβουλευτής υποψήφιος. Τον είχε κάνει πέρα η Νέα Δημοκρατία τότε, αρνήθηκε τη συμμετοχή του στο Ευρωψηφοδέλτιο, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως συνεργαζόμενο, ούτε καν ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε το 2022, πριν από ένα χρόνο. Αλλά λέω τώρα δεν εγώ, πλήττε το ΣΥΡΙΖΑ αν θέλεις να πλήξεις κάποιον κάτι αυτό, δεν πλήττω το δημοφιλή σου. Το ΠΑΣΟΚ είναι δηλαδή, Δημοκρατία. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Ο λαοφιλής αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι? Ποιος είναι τύπος? Λαοφιλής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Ο Τσίπρας είναι, όμως δεν είναι στην Ευρώπη. Κανένας άλλος δεν είναι. Μόνο ο Τσίπρας. Μισό λεπτάκι. Μα φύγει ο Τσίπρας. Πήρε πολλούς ψήφους ο Γεωργούλης. Όχι, στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ο Αλέξης Γεωργούλης. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, αλλά με τρελάνετε. Ο Ζαγοράκης, εντάξει. Αυτό είναι τώρα. Είναι πολιτικά πρόσωπα αυτά. Είναι όμως, ρε Δημήτρη μου, είναι ο Αλέξης Γεωργούλης αυτή τη στιγμή το πρόσωπο εκείνο της Ευρωβουλής που έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι. Δημοφιλής. Δημοφιλής τον πρόσωπο. Δηλαδή, είναι επειδή είναι δημοφιλής. Η καταγγελία, παιδιά. Ναι, ρε παιδιά, οι νέοι δεν ψηφίζουν στις εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή οι νέοι ψήφισαν Ζαγοράκη και Γεωργούλη, θα πρέπει τα κόμματα να σέρνονται πίσω από αυτούς τους δύο υποψηφίους. Όχι, να μην απαξιώνεις την ψήφο, με συγχωρείς, Δημήτρη. Δεν την απαξιώνω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Μα δεν ήταν καν μέλος του κόμματος. Παιδιά, μπορείτε να ψάξετε τον αριθμό σταυρών του Αλέξη Γεωργούλη. Πολλούς, παιδί μου, και αυτό και αυτό. Πόσους πήρε, ψάξτε τους αριθμούς. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, οφείλει να μας προβλέψει. Ήταν όλοι αυτοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι ήταν. Όχι. Να βλέπανε τις σειρές. Όχι. Δεν ήταν. Ξεκάθαρα. Αλλά όχι. Άρα ποιο πλήττουν αυτή τη στιγμή. Όχι ότι ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο, ας πούμε, δηλαδή και πλήττεται αυτή τη στιγμή. Ως πολιτικό κεφάλαιο το παρουσίασα. Στην Ευρωβουλή τι έχει κάνει. Θέλεις να σου πω, Πέτρο μου, στην Ευρωβουλή πόσοι πηγαίνουν και μου λες δεν χρειάζονται τα αγγλικά να μιλάνε. Ναι, αλλά δεν μιλάνε. Κομμάτων που ψηφίζουν κόντρα στα εθνικά συμφέροντα. Τα έχετε ακούσει αυτά. Τα έχετε πει ποτέ. Τα έχετε βγάλει. Στην εφημερίδα σου εσύ έχεις βγάλει. Όχι, ευρωβουλευτές Έλληνες. Μακριά από αυτό. Υπέρ των τουρκικών θέσεων. Όχι, μακριά από αυτό. Εντάξει τώρα. Μακριά από το να θάψουμε την υπόθεση. Μπράβο, επειδή είναι δημοφιλής ο Γεωργούλης. Αλλά είναι δημοφιλής όμως, πώς θα το κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού αυτός κατηγορείται. Λοιπόν, αν ήθελε η κυρία η συγκεκριμένη να εκμεταλλευτεί το θέμα πολιτικά ή να βάλει στο στόχαστρο τον Γεωργούλη, τρία χρόνια πριν όταν πήγε να κάνει την καταγγελία θα είχε δώσει από μόνη της δημοσιότητα. Δεν έδωσε καμία δημοσιότητα και επαναλαμβάνω και το λέω για να ξεκαθαριστεί. Γιατί εδώ πέρα αρεσκόμαστε στη συνωμοσιολογία ότι συνωμότησε το σύμπαν η βελγική εισαγγελία, η βελγίδα εισαγγελέα για να πλήξει λοιπόν, τον επειδή σε λίγο είναι στην παρέα μας και ο κύριος Ρωσόπουλος και είναι μεγάλη μας χαρά που είναι σήμερα εδώ με τέτοια επικαιρότητα να δείξουμε και το ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαρία μας για την Εύα Καϊλή, γιατί και εκεί να καταλάβουμε ότι έξω από πολιτικά παιχνίδια είναι προφυλακισμένη η κοπέλα, δεν έχει βγει. Ναι, Ζήνα μου, και να πούμε 86.000 ψήφους πήρε. Α, 86.000 σταυρούς. Η Καϊλή, παιδιά, πρώτη ήταν. Και καλό είναι να μην απαξιώνουμε 86.000 σταυρούς. Ναι, ναι, όχι απλώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με την Εύα Καϊλή και αμέσως μετά έρχεται εδώ στην παρέα μας και ο κύριος Ρωσόπουλος, παρακαλώ. Στο ιδιόκτητο διαμέρισμά της στο κέντρο των Βρυξελών θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενη η Εύα Καϊλή, περιμένοντας να δικαστεί για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate. Μετά από 4 μήνες στις φυλακές του Χάρεν, το μέτρο της προφυλάκησής της αντικαταστάθηκε με εκείνο του κατοίκων περιορισμού με 24-ωρη επιτήρηση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, με την ίδια να παραμένει κατηγορούμενη. Τη Μεγάλη Τετάρτη, η Εύα Καϊλή επέστρεψε στο σπίτι της, πάντα όμορφη, φορώντας ένα ροζ κασκόλ και ένα ζεστό αλλά εμφανώς αμήχανο χαμόγελο. Ο αγώνας συνεχίζεται με αποφασιστικότητα από τους δικηγόρους μου. Ευχαριστώ πολύ. Λίγες ημέρες πριν από την αποφυλάκησή της, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής επέλεξε την εφημερίδα Το Βήμα για να μοιραστεί τις σκέψεις της για την περιπέτεια που βιώνει. Βρέθηκα στη φυλακή με μόνη συντροφιά την ελπίδα ότι αυτό που ζω είναι ψευδαίσθηση. Παραμιλούσα, φώναζα είμαι αθώα, αλλά οι τείχοι και τα κάγκελα δεν ακούν. Με υποτίμησαν, με προσέβαλαν ως γυναίκα, με απαξίωσαν. Αλλά ποτέ δεν θα παραδεχτώ ότι πρόδωσα ανθρώπους που με τίμησαν τόσα χρόνια με την ψήφο τους.
Πέρασαν στιγμές που σκέφτηκα να τελειώσω μόνη μου το μαρτύριο της εκοφαντικής μοναξιάς. Δίλιασα, δεν το έκανα. Η σκέψη της κορούλας μου δεν με άφηνε. Μου έδωσε νόημα να σηκωθώ, να πολεμήσω για να αποδείξω ότι είμαι αθώα, για να μην ντρέπεται η κόρη μου για εμένα. Την περασμένη Τετάρτη, αμέσως μετά την αποφυλάκηση της Εύας Καϊλή, ο συνήγορός της, κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκάλυψε και το όνειρό της να επιστρέψει δικαιωμένη στην Ελλάδα. Εύα Καϊλή, α εν ρεύ, ελ ρεύ δέτρα ακυτέ, παρλαζιστής, εν δε ρετουρνέ, αν γρές, αν πρασέ, σε κομπατριώτ. Το ίδιο ακριβώς είχε υποστηρίξει και η ίδια μιλώντας στην εφημερίδα Το Βήμα. Αν αποτύχω να πείσω τη βελγική δικαιοσύνη ότι είμαι αθώα, δεν θα επιστρέψω ποτέ στην πατρίδα μου. Θα ντρέπομαι να κοιτάξω στα μάτια τους ανθρώπους που έχω συμπορευθεί από μαθήτρια του Λυκείου μαζί τους. Η ντροπή είναι ένα συνέστημα που δεν μπορώ να μεταβολήσω, με συγκλονίζει. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αν η Εύα Καϊλή δεν πείσει το δικαστήριο για την αθωότητά της, η απόφαση για την επιστροφή της ή όχι στην Ελλάδα δεν θα είναι δική της, αλλά της βελγικής δικαιοσύνης, που σε αυτή την περίπτωση θα της επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Για την ώρα, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής παραμένει κατηγορούμενη για το σκάνδαλο διαφθοράς και το μεγαλύτερο αγκάθι αποτελούν τα μετρητά ύψους 750.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή της. Σύμφωνα με τον κύριο Δημητρακόπουλο, στις δεσμίδες αυτές δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα της Εύας Καϊλή. Οι Βέλγοι ανακριτές και εισαγγελείς, ωστόσο, αποφάσισαν τη συνέχιση της προφυλακισής της, αντικοθιστώντας το κελί της φυλακής με το διαμέρισμά της, όπου θα παραμένει κρατούμενη υπό 24ωρη επιτήρηση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι κοντά στη δίχρονη κόρη της. Να σημειωθεί ότι η κυρία Καϊλή απαγορεύεται να βγαίνει από το σπίτι της χωρίς εισαγγελική εντολή, ωστόσο παραμένει εν ενεργή ευρωβουλευτής και θα συνεχίσει να ασκεί εξ αποστάσεως τα καθήκοντά της, λαμβάνοντας κανονικά το μεγαλύτερο μέρος της βουλευτικής αποζημίωσής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτά, και για να σταματήσει όλο αυτό που συζητάμε, οι ψήφοι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που είπες. Πάντως, εμένα μου φαίνεται ύποπτο που παίζετε την Καϊλή. Με συγχωρείτε. Γιατί πήρε 145.000 ψήφους η Καϊλή, άρα μπορεί να κρύβονται και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αυτό. Όσους πήρε ο Γεωργούλης, γιατί είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που είπες. 162.000. Τι να κάνουμε. Άρα. Ψήφισαν 162.000 συνεισφέροι και μη. Και η Καϊλή πήρε 145. Τι να κάνουμε τώρα. 162.000 δηλαδή. Η διαφορά είναι ότι η Καϊλή εκλείδη στις αρχές του Βελγίου, απολογήθηκε κατ' επανάληψη. Ωραία. Και έκριναν οι δικαστικές αρχές. Σωστά. Και αυτό θα είδαμε, γίνει και τώρα. Και είδαμε. Πάντως είναι καλύτερο, Βασίλη. Στα φώτα της δημοσιότητας και στα μανταλάκια το πρόσωπο και την υπόθεση της κυρίας Καϊλή, όταν ήδη απολογήθηκε και προφυλάκησε. Την πιάσανε επαφή. Την πιάσανε επαφή. Την κυρία Καϊλή.